Καλησπέρα από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και την εκπομπή μας Live Now. Στα μικρόφωνα είναι η Δήμητρα Τάγκα και η Παναγιώτα Ναυρόζογλου και μας ακούτε από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο. Όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα, θα σας μεταδώσουμε ειδήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας στον αριθμό 2313 022 040 ή στο email μας radio@eolas.org. Συντονιστείτε λοιπόν στο ραδιόφωνο μας και πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε με την πρώτη είδηση της ημέρας. Με αφορμή γιώτα λοιπόν το συλλαλητήριο που έγινε την Κυριακή στην Αθήνα, στο οποίο αρκετός κόσμος συγκεντρώθηκε και εκεί, το οποίο συλλαλητήριο ξεκίνησε στις 2 το μεσημέρι, πολίτες εκπρόσωποι της πολιτικής και της Εκκλησίας έδωσαν το παρόν τους και παρακολούθησαν τις ομιλίες των Μίκη Θεοδωράκη, Μητροπολίτη Σύρου Δωρόθεου και Γιώργου Κασιμάτη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που είχαμε από την αστυνομία, περίπου 140.000 πολίτες έδωσαν το παρόν τους. Ωστόσο, οι διοργανωτές του συλλαλητηρίου μίλησαν για πιο μεγάλο αριθμό, ισχυριζόμενοι ότι στο κέντρο παρευρέθηκαν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός σε σχέση με τα στοιχεία που μας έδωσε η αστυνομία. Ακριβώς. Όπως βλέπουμε, είχε γίνει μεγάλο σάλος και το είχαμε τη χαρακτηριστικά και στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, που δημοσιεύτηκαν σε πολλά μέσα επικοινωνίας. Οπότε ήταν τεράστια η συρροή του κόσμου σε όλο αυτό σε όλη αυτή την οργάνωση και την ένταξη που ξεκίνησε με το συλλαλητήριο. Να πούμε επίσης για την ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος ξεκίνησε το συλλαλητήριο, ήταν η πρώτη ομιλία ακριβώς που ακούστηκε. Όσοι βρίσκονταν εκεί και μπόρεσαν να τον ακούσουν, θα άκουσαν ακριβώς τι είπαν. Οι υπόλοιποι το παρακολουθήσαμε από τις τηλεοράσεις μας. Και τι ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Μίκης Θεοδωράκης λοιπόν ήταν ο πρώτος ομιλητής που ανέβηκε στην εξέδρα. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι είπε να μην συμφωνήσουμε στην παραχάραξη της ιστορίας. Συγκεκριμένα, ένα κομμάτι από τη δήλωσή του είναι το εξής. Σε μια δύσκολη για την πατρίδα μας ώρα, όπου μαύρα σύννεφα συσσωρεύονται, εμείς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις νέες προκλήσεις. Τα Σκόπια, με όχημα το όνομα Μακεδονία και παραμορφώνοντας τα ιστορικά γεγονότα σε βαθμό γελοιότητας, επιδιώκουν την επέκταση των συνόρων τους εις βάρος των δικών μας, για τη δημιουργία της λεγόμενης Μακεδονίας του Αιγαίου. Και εξέφρασε επίσης και την πεποίθησή του ότι δεν μας επιτρέπεται να συμφωνήσουμε με αυτή την παραχάραξη της ιστορίας. Μάλιστα, δηλαδή ήταν γενικά πάρα πολύ προκλητικές οι δηλώσεις και βοηθητικές όσον αφορά το κομμάτι της αναπτέρωσης του ηθικού των Ελλήνων. Ήταν πάρα πολύ έντονη η συμβολή του και ο λόγος του και όλα αυτά που ο ίδιος ανέφερε στο συλλαλητήριο. Να πούμε επίσης ότι όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, πέρα από τα όσα προανέφερες και διάβασες, Δήμητρα, ισχυρίστηκε επίσης ότι η μόνη λύση είναι να αφήσουμε τους Σκοπιανούς να πιστεύουν στον εθνικό τους μύθο και πως οφείλουμε να επαγρυπνούμε για την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Εξέφρασε δε την ελπίδα ο ελληνικός λαός να αντιμετωπίσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα όπως το χαρακτήρισε ενωμένο σαν μια γροθιά. Και είπε χαρακτηριστικά ότι πιστεύω απόλυτα ότι είμαστε ενωμένοι γιατί ανεξάρτητα από τις όποιες διαφωνίες μας είμαστε όλοι πατριώτες. Χαρακτήρισε, υπογράμμισε μία φράση που είπε «Η Μακεδονία είναι μία και ήταν, είναι και θα είναι πάντα ελληνική». Αυτή ήταν μία χαρακτηριστική του δήλωση. Σωρία χειροκροτημάτων και τα λοιπά είχε κατακλείσει το χώρο όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά πολλά μέσα ενημέρωσης. Προκάλεσε γενικώς η ομιλία του έντονες αντιδράσεις, θα έλεγα, και ταυτόχρονα και συγκίνηση. Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ χαρακτηριστική η παρουσία του. Αυτό ακριβώς, θα λέγαμε. Ναι, ναι, ναι. Χωρίς τον Μίκη Θεοδωράκη, είπανε πάρα πολύ ότι δεν θα ήταν το ίδιο το συλλαλητήριο στην Αθήνα. Επίσης, έχουμε και δήλωση του Δωρόθεου. Να διαβάσουμε λιγάκι κάποια σχόλια που είχαν. Για διάβασέ μας, ναι. Ας γίνει αυτό το συλλαλητήριο, λέει χαρακτηριστικά ο Δωρόθεος, σήμερα, όπως ανέφερε την Κυριακή, σήμερα μήνυμα εθνικής ομοψυχίας. Τη θέση της Εκκλησίας για το Σκοπιανό εξέφρασε ο Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος, που τόνισε ότι η ιεραρχία δεν μπορεί να αποδεχτεί το όνομα της γειτονικής χώρας που περιέχει τον όρο Μακεδονία. Με το όνομα Μακεδονία, το κράτος των Σκοπίων εκφράζει αλυτρωτικές διαθέσεις. Είναι ιερή ευθύνη της Εκκλησίας να διακονεί την ενότητα όλων των Ελλήνων αδιακρίτως. Ας γίνει αυτό το συλλαλητήριο σήμερα μήνυμα εθνικής ομοψυχίας. Η Μακεδονία είναι στις καρδιές όλων των Ελλήνων. Είναι και αυτή μια δήλωση που είχε προκαλέσει έντονο σάλο και ξεσήκωσε αρκετούς Έλληνες.
Και επίσης έχουμε και μία ακόμη δήλωση του συνταγματολόγου Γιώργου Κασιμάτη, όπου λέει: «Σήμερα χαρακτηριστικά όλη η Ελλάδα είναι εδώ, ακόμα και αυτοί που είναι δεμένοι χειροπόδαρα εντός εισαγωγικών συμφωνούν. Σήμερα είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται, που εφαρμόζεται το άρθρο 120. Αυτό είναι η αντίσταση κατά του όχι. Όλα αυτά γίνονται όταν έχουμε κυβερνήσεις που από το 2010 λένε όλο ναι στη δουλειά. Σήμερα, λέει, τονίζει χαρακτηριστικά, ο ελληνικός λαός παίρνει την κυριαρχία στα χέρια του. Η Ελλάδα είναι εδώ, είναι ολόκληρη και λέει όχι στη δουλειά από το, στη δουλειά από το 2010. Οπότε είναι και αυτή μια έντονη, μια ξεκάθαρη διατύπωση για το τι ακριβώς συμβαίνει και το πώς βλέπανε οι ορισμένες προσωπικότητες την θέση τους, πώς διατύπωσαν τη θέση τους στο συλλαλητήριο. Και οι τρεις ομιλητές ήταν στο ίδιο κλίμα, να πούμε, και ο καθένας με το δικό του τρόπο εξέφρασε και το λόγο του και την άποψή του και τις δηλώσεις του απέναντι στο, σε όλο αυτόν τον κόσμο που ήταν στην Αθήνα. Ακριβώς. Και να πάμε λιγάκι σε κάτι ακόμη που αφορά επίσης το μακεδονικό ζήτημα. Μία πρόσφατη δήλωση και όλος που έγινε χθες. Ακριβώς. Είναι του κυρίου Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε γεωγραφικό προσδιορισμό στο όνομα της χώρας. Ο πρωθυπουργός της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ, δήλωσε σήμερα ότι η χώρα είναι έτοιμη να αποδεχτεί γεωγραφικό προσδιορισμό στην ονομασία της. Επίσης, πρόσθεσε πως το Υπουργικό Συμβούλιο της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας αποφάσισε σήμερα τη μετονομασία του αεροδρομίου από Διεθνές Αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος σε Διεθνές Αεροδρόμιο Σκοπίων και τη μετονομασία της Εθνικής Οδού της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας που οδηγεί στα σύνορα με την Ελλάδα από Εθνική Οδό Αλέξανδρος ο Μακεδόν σε Εθνική Οδό Φιλία. Οπότε είναι κάποιες βασικές αρχές, τα λέγαμε, βασικά θεμέλια που τίθενται πλέον και επηρεάζουν πάρα πολύ το κλίμα. Δεν είναι δηλαδή, νομίζω ότι εισακούστηκαν κάποιες παρακλήσεις των ελληνικών παραμέτρων όσον αφορά το ζήτημα της ονομασίας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε σίγουρα εξελίξεις σχετικά με αυτή τη δήλωση και το τι ακριβώς θα γίνει στη συνέχεια. Ακριβώς. Και τις επόμενες ημέρες. Και να δοθεί ένα αίσιο τέλος σε αυτό το θέμα. Ακριβώς. Να πούμε ότι και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με τη σειρά του χαιρέτησε την απόφαση της κυβέρνησης των Σκοπίων να μετονομάσει το αεροδρόμιο των Σκοπίων καθώς και το αυτοκινητόδρομο που συνδέει τα Σκόπια με τα ελληνικά σύνορα. Οπότε βλέπουμε σύμφωνοι και την ελληνική μεριά, εννοείται, σε όλη αυτή την ενέργεια. Η σημερινή απόφαση, λέγεται χαρακτηριστικά, είναι ένα θετικό βήμα για την αντιστροφή των όσων έγιναν την τελευταία δεκαετία και επιβάρυναν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου και συμπληρώνει. Είναι μια σημαντική εξέλιξη προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης του αλυτρωτισμού και ευελπιστούμε ότι θα σημάνει το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις των δύο χωρών και λαών μας, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Και η κοινή γνώμη είναι πλήρως ενημερωμένη, οπότε για το ονοματολογικό. Αναφέρει και η κυβέρνηση της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, απαντώντας εμέσως σε προτροπή του Νίκου Κοτζιά προς τα Σκόπια σε χθεσινή του συνέντευξη. Ο οποίος, να πούμε συγκεκριμένα, ζήτησε από την ηγεσία των Σκοπίων να δηλώσει ποιος θα είναι ο προσδιορισμός στη σύνθετη ονομασία και να προετοιμάσει την κοινή γνώμη γι' αυτό. Και όπως είπες και εσύ, ο ίδιος πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κοινή γνώμη των Σκοπίων είναι πλήρως ενημερωμένη για το θέμα. Μάλιστα. Και για τις εξελίξεις του, φυσικά. Ακριβώς. Και να πούμε ότι με τη σειρά του Επίτροπος της Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γιωχάνες Χάν, που απαντώντας σε ερώτημα του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου, τόνισε ότι σε πρώτη φάση δεν τίθεται λόγος για ένταξη της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για αρχικό στάδιο διαπραγματεύσεων. Όπως λέγεται χαρακτηριστικά, η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας πρέπει να ανταποκριθεί σε μια μεγάλη λίστα από προϋποθέσεις και μεταρρυθμίσεις που στην ουσία είναι εσωτερικές υποθέσεις, όπως η μεταρρύθμιση του συστήματος δικαιοσύνης, η νομοθεσία της σχετικά με τις μυστικές υπηρεσίες της, αλλά και στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η λίστα είναι μεγάλη, το πακέτο είναι μεγάλο και έχουν πολλή δουλειά να κάνουν πριν από την υποτιθέμενη ένταξη, τόνισε ο κύριος Χάν. Οπότε βλέπουμε ότι όλοι πλέον είναι προσανατολισμένοι σε αυτό το ζήτημα. Δεν αφορά, δεν το ονοματολογικό, να τονίσουμε ξανά ότι είναι κάτι που αφορά την επιφάνεια του ζητήματος. Υπάρχουν μεγαλύτερα και σοβαρότερα προβλήματα που ανακύπτουν από αυτό και θα έπρεπε να λυθούν.
Έτσι, είναι άλλοι παράγοντες που επηρεάζονται μέσα από την απλή αναφορά στο ονοματολογικό ζήτημα των δύο χωρών και των επιμέρους κτηρίων, δημόσιων κτηρίων, δημόσιων έργων εγκαταστάσεων. Οπότε κλείσαμε αυτό το κομμάτι για το συγκεκριμένο θέμα και συνεχίζουμε τις ειδήσεις μας με μία είδηση τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου. Το ΣΔΟΕ εξάρθρωσε κύκλωμα νοθείας καυσίμων. Συγκεκριμένα, κύκλωμα που εισήγαγε από τη Βουλγαρία χημικούς διαλύτες για την όθευση καυσίμων εξάρθρωσε το συντονιστικό επιχειρησιακό κέντρο κατά τους ελέγχους που πραγματοποιεί για την καταπολέμηση του ελευθερμπορίου προϊόντων που υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ύστερα από αξιοποίηση στοιχείων που δόθηκαν από την τελωνιακή υπηρεσία και κατόπιν συντονισμένης δράσης του συντονιστικού επιχειρησιακού κέντρου, τέθηκε σε επιτήρηση από κλιμάκιο υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνίων και Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης βιτιοφόρο όχημα το οποίο περιείχε χημικούς διαλύτες και εισήλθε στη χώρα μας από τη Βουλγαρία. Μετά από εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών της, ορίστηκε από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο ως επισπεύδουσα υπηρεσία η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, αστυνομικοί της οποίας συνέχισαν την επιτήρηση στην περιοχή της Αττικής. Το βιτιοφόρο όχημα, το οποίο έχοντας ως προπομπό έτερο γιοταχή φορτηγό, κατέληξε σε χώρο στάθμευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων. Στις έρευνες που ακολούθησαν, τόσο στα οχήματα όσο και στο πρατήριο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 23.380 κιλά σύνθετων οργανικών διαλυτών, χρηματικό ποσό 61.680 ευρώ, 2 καραμπίνες, 1 πιστόλι, 3 μικρές φιάλες που περιείχαν πιθανόν χημικούς διαλύτες, το γιοταχή φορτηγό και το βιντεοφόρο όχημα. Από τη Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων ελήφθησαν δείγματα από τους χημικούς διαλύτες και τις δεξαμενές πρατηρίου καυσίμων, τα οποία θα αποσταλούν για εξέταση. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθησαν δύο ημεδαποί ηλικίας 24 και 27 ετών και δύο αλλοδαποί ηλικίας 45 και 58, κατηγορούμενοι για παράβαση του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα, λαθρεμπορία υγρών καυσίμων και για παραβάσεις της νομοθεσίας για την οργάνωση της αγοράς πετρελοειδών. Οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν έχουν ως αποτέλεσμα τη μη καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, του αναλογούντος ΦΠΑ και του φόρου εισοδήματος, με τελική συνέπεια την απώλεια εσόδων για το δημόσιο. Και υπολογίζονται ότι οι διαφυγόντες σε δασμοί και φόροι από την κατασχεθήσα ποσότητα διαλυτών ανέρχονται στο χρηματικό ποσό των 28.478 ευρώ. Οι συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε και δικογραφία, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Ωραία. Πάμε λιγάκι σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίγον αυτή τη χρονική στιγμή, το οποίο όπως αναφέρεται είναι το τζάμικο ζήτημα. Αν το έχεις ακουστά Δήμητρα και αν το γνωρίζεις καθόλου. Γνωρίζω, αλλά περιμένω να μας πεις περισσότερα, να ακούσουμε. Λοιπόν, πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο αποτελεί αγκάθι στις σχέσεις Αθήνας και Τυράννων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Οι δύο πρωτεύουσες χωρών Ελλάδας και Αλβανίας αντίστοιχα έχουν μεταξύ τους αυτή την κόντρα όσον αφορά το ζήτημα, το ιστορικό αυτό ζήτημα, το οποίο θα αναλύσουμε και περαιτέρω. Με αφορμή τις δηλώσεις λοιπόν του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, σχετικά με τους τσάμιδες και τα δικαιώματα που αυτοί έχουν επί ελληνικής γης, επανήλθε στο προσκήνιο ένα ζήτημα που αποτελεί αγκάθι στις σχέσεις των δύο χωρών εδώ και πολλές δεκαετίες. Τι είναι λοιπόν αυτό το τσάμικο ζήτημα? Ο καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών και Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, ανέλησε στις 12 Ιουνίου του 2016 στο CNN Greece με αφορμή τότε την ανάρτηση ενός προκλητικού πανό από Αλβανούς οπαδούς στο Euro 2016, το οποίο ανέφερε πως η Ελλάδα είναι ένοχη για γενοκτονία στην Τσαμουριά 100.000 Αλβανοί θύματα. Τα γεγονότα εκείνης της εποχής. Ήταν ο τίτλος του άρθρου και με την περαιτέρω ανάλυση που του έπρεπε. Πάμε λιγάκι τότε στο ιστορικό πλαίσιο στο οποίο τοποθετείται αυτό το ζήτημα και είναι η ιστορία ξεκινά λοιπόν από την ενσωμάτωση της Υπήρου στο ελληνικό κράτος το 1913.
Τα πράγματα δυσκόλεψαν μετά το 1925 με 1926 με τα παράπονα των Τσάμιδων που είναι εν ολίγης δικαιολογημένα όπως λένε οι εκθέσεις του τότε Πρωθυπουργού Βενιζέλου. Οι μικροιδιοκτήτες έχασαν την περιουσία τους και δεν αποδόθηκαν οι αποζημιώσεις σωστά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα κύμα βίας και από την πλευρά των Τσάμιδων όπως λέγονται προς τους Έλληνες και από την πλευρά των Ελλήνων προς τους Τσάμιδες, αναφέρει ο καθηγητής και προσθέτει. Το αποκορύφωμα αυτής της αντίδρασης και της σύγκρουσης ήταν όταν μέρος των Τσάμιδων συνεργάστηκε με τους Ιταλούς και τους Γερμανούς. Ωστόσο, είναι επίπλαστη η ιδέα ότι όλοι οι Τσάμιδες ήταν συνεργάτες των Γερμανών. Αυτό έρχεται στην τελική φάση της κρίσης του 1943 με 1944, όπου οι δυνάμεις του ΕΔΕΣ προχωρούν ουσιαστικά στην εκαθάριση όλου του τσάμικου πληθυσμού, περίπου 20.000 με 25.000 ανθρώπων, και την βίαιη εκδίωξή τους από την Αλβανία. Σε αυτή τη βίαιη εκδίωξη σκοτώθηκαν περίπου 3.000 άνθρωποι και οι υπόλοιποι έφυγαν στην Αλβανία. Πρόκειται προφανώς για μια τραυματική εμπειρία για τη συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων και για τους απογόνους τους, καθώς έχασαν τις περιουσίες και την ελληνική ηθαγένεια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια έκριθμη κατάσταση, εξηγεί ο κύριος Τζιζελίκης, θέτοντας ως σημαντική εκκρεμότητα το γεγονός ότι δεν έχει αναγνωριστεί από καμία πλευρά ότι το ΕΔΕΣ, που δεν είναι ελληνική κρατική οργάνωση, διέπραξε ένα έγκλημα πολέμου εκείνη την εποχή. Αυτή η εκκρεμότητα έχει μετουσιωθεί σε ένα μεγάλο πολιτικό ζήτημα εσωτερικά στην Αλβανία από ένα κόμμα των Τσάμιδων, το οποίο διεκδικεί διάφορα ζητήματα που όμως έχουν λυθεί από δικαστήρια στο Στρασβούργο, αναφέρει ο καθηγητής, και παράλληλα διευκρίνησε ότι το ζήτημα της συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων δεν ήταν ενεργό στην επίσημη γραμμή της Αλβανίας και ότι η κυβέρνηση δεν εγείρει κάποιο επίσημο θέμα. Άρα βλέπουμε ότι αρχίζει και εντείνεται η όλη κατάσταση και αρχίζει και δημιουργείται και διπλωματικό θέμα με την Ελλάδας-Αλβανίας, θα λέγαμε. Ακριβώς. Για ένα τέτοιο ιστορικό σκηνικό που έχει επικρατήσει. Σε αυτό το σημείο θα συνδεθούμε, Γιώτα, με την Αττική και συγκεκριμένα με τον Σωτήρη Σκουλού, δημοσιογράφο του Ζούγκλα.gr, για να μας μεταδώσει τα νέα της Αττικής. Πολύ ωραία. Να δούμε τι νεότερο έχουμε και από τον χώρο, από τον νότιο χώρο της Ελλάδας. Καλησπέρα, κύριε Σκουλούδη. Καλησπέρα σας από την Αθήνα. Καλησπέρα. Το νέο που έχουμε δεν είναι άλλο από την βόμβα μεγατόνο, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, που έσκασε στα πολιτικά γραφεία και στη Βουλή με το σκάνδαλο Novartis. Όλο αυτό τουλάχιστον το ξεκίνημα της διαδικασίας έγινε προχθές με την διαρροή κάποιων ονομάτων από την επίμαχη δικογραφία, σύμφωνα με την οποία ένας μεγάλος αριθμός πρωτοκλασσάτων πολιτικών, δύο πρωθυπουργών, πρώην πρωθυπουργών και 8 πρώην υπουργών, έπαιρναν, να το πούμε άκομψα, μίζες από την εταιρεία Novartis, προκειμένου να προωθούν τα φαρμακευτικά τους προϊόντα στην ελληνική αγορά. Βεβαίως είναι πολύ μεγάλες οι αντιδράσεις οι οποίες υπάρχουν από τους ίδιους τους κατηγορούμενους. Ενδεικτικά λέω ο Αντώνης Σαμαράς, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Βάγγελος Βενιζέλος, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Όλα αυτά και άλλα νόματα αναφέρονται στη δικογραφία, με κάποιες καταθέσεις από προστατευόμενες μάρτυρες, σύμφωνα με τις οποίες οι άνθρωποι αυτοί έπαιρναν χρήματα προκειμένου, όπως είπαμε, να έχουν ευνοϊκή συμπεριφορά προς την εταιρεία Novartis. Ήδη η υπόθεση διαβάστηκε στη Βουλή και έχει πάρει το δρόμο για τον εισαγγελέα. Οι δράσεις είναι μεγάλες. Οι κατηγορούμενοι απειλούν με μηνύσεις και στο σύνολό τους απορρίπτει την εμπλοκή τους στο μεγάλο σκάνδαλο, το οποίο βεβαίως δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, ότι αν ισχύει για κάποια πρόσωπα από αυτό το σκάνδαλο, μιλάμε για το μεγαλύτερο όλων των εποχών που έχει γίνει στην Ελλάδα. Όλα αυτά βεβαίως θα τα δούμε στη συνέχεια. Η διαδικασία θα είναι μακρά, μάλιστα ήδη έχουν προβεί σε μηνύσεις εμπλεκόμενοι. Ο Σαμαράς κατέθεσε μήνυση κατά του Αλέξη Τσίπρα και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες, εβδομάδες αλλά και μήνες είναι αυτό το θέμα το οποίο θα μας απασχολεί. Ωραία. Οι τελευταίες εξελίξεις λοιπόν για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι αυτές που αναφέρατε προηγουμένως. Ακριβώς. Ουσιαστικά οι τελευταίες εξελίξεις είναι οι χθεσινοβραδινές ειδήσεις, όπου όπως είπαμε η δικογραφία πήρε το δρόμο για τη Βουλή, έγιναν γνωστές κάποιες λεπτομέρειες μεταξύ αυτών αυτές που αναφέραμε προηγουμένως, και τώρα που ουσιαστικά δεν όλα τα πολιτικά κόμματα και ηγεσίες αυτών ασχολούνται με το συγκεκριμένο σκάνδαλο, είτε σε μορφή, ας το πούμε έτσι, επίθεσης από το κυβερνητικό κόμμα, μιας και δεν το αφορά, είτε σε μορφή άμυνας από στελέχη
των κομμάτων που κυβέρνησαν από το 2005 μέχρι και το 2013, οπότε και αναφέρει η επιμέχη περίοδος του συγκεκριμένου σκανδάλου. Να σας πω ακόμα ένα νέο το οποίο απασχολεί την Νότια Ελλάδα, όπως αφέστατε και την Αθήνα. Έχει το κάνει την κοινή γνώμη, όχι βεβαίως ότι είναι πολύ σπάνια αυτά, αλλά ο τρόπος της αποκάλυψής της, η υπόθεση ενός 29χρονου παιδόφιλου, ο οποίος στα Νότια Προάστια με κάποιο τρόπο έπεισε δύο ανήλικες να πάνε στο σπίτι του, εκεί τους έδωσε ναρκωτικά, και όταν σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες των δύο ανηλίκων μαθητριών, όταν είχαν χάσει τη συνείδησή τους λόγω της χρήσης των ναρκωτικών, τις βίασε, βρέθηκαν η μία από αυτές τις άθλια κατάσταση σε ένα πάρκο κοντά στο σπίτι του 29χρονου. Αμέσως κινήθηκε η διαδικασία, η αστυνομία τον συνέλαβε και έχει παραπευθεί σε εισαγγελέα. Να πούμε με την ευκαιρία ότι πόσο μεγάλη προσοχή χρειάζεται ιδιαίτερα από τους ανηλίκους η χρήση του διαδικτύου. Τεράστια προσοχή θα λέγαμε και κυρίως μετά από τέτοια γεγονότα που καθημερινά δημοσιεύονται. Ακριβώς. Καθημερινά δημοσιεύονται. Αυτό έκανε απλά ιδιαίτερη αίσθηση τόσο λόγω του γεγονότος ότι κινήθηκαν εγκαίρες αρχές και συνέλαβαν τον φερόμενο δράστη, αλλά και ο τρόπος, καθώς μιλάμε για βιασμό, ο οποίος έγινε με τον τρόπο της προσέλκυσης, έπεισε δηλαδή και τις δύο ανήλικες μαθητές να πάνε σπίτι του και να προβεί σε αυτές τις πράξεις. Βέβαια, να πούμε και την πλευρά του δράστη, τα στοιχεία του οποίου έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από την αστυνομία, δεν νομίζω να έχει νόημα να το πούμε και εμείς από εδώ. Να πούμε πάντως ότι η εκδοχή του είναι ότι ό,τι συνέβη έγινε με την κατάθεση των δύο μαθητριών. Είχε τη συγκατάθεση και στη συνέχεια προχώρησε στην όλη πράξη. Αυτό λέει ο ίδιος. Φυσικά οι μαθήτριες δεν είναι σε άθλια κατάσταση και λένε ότι έγινε παρά την θέλησή τους και μετά τη χρήση ουσιών, τις οποίες τους έδωσε ο 29χρονος. Μάλιστα. Πολύ ωραία, κύριε Σκουλούδη. Έχουμε κάτι επιπλέον, κάτι παραπάνω? Αυτά προς το παρόν είναι αυτά που απασχολούν την Νότια Ελλάδα. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Και με αυτές τις ειδήσεις που μας μετέφερε ο κύριος Κουλούδης από την Νότια Ελλάδα, να προχωρήσουμε λιγάκι σε κάτι διαφορετικό, κάτι καινούργιο που αφορά πάρα πολύ τους συνταξιούχους. Πριν πούμε για τους συνταξιούχους, θα ήθελα να πω εγώ γιώτα, επειδή αναφέρθηκε στην υπόθεση Νοβάρτης που τις τελευταίες μέρες βασικά απασχολεί πολύ τα μέσα ενημέρωσης με αυτό το σκάνδαλο που ξέσπασε, να πούμε πώς έφτασε το FBI στους πολιτικούς της Αθήνας για την Νοβάρτης. Πολύ σωστά, ναι. Πρέπει να γίνει μια επισήμανση, οπότε. Λοιπόν, η εμπλοκή δύο πρώην πρωθυπουργών και 8 πρώην υπουργών στο σκάνδαλο Νοβάρτης για μια δικογραφία που προκάλεσε πολιτική θύελα, θα λέγαμε, λόγω των ονομάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Όπως έγραψε λοιπόν και χθες στο zoogla.gr, οι εισαγγελείς που χειρίζονται την υπόθεση, αξιολογώντας τα στοιχεία της δικογραφίας, σκόνταψαν πάνω στα ονόματα των εξής πολιτικών: Αντώνη Σαμαρά, Παναγιώτη Πικραμένου, Γιάννη Στουρνάρα, Δημήτρη Αβραμόπουλου, Άδωνη Γεωργιάδη, Ευάγγελου Βενιζέλου, Ανδρέα Λουκουρέντζου, Μάριου Σαλμά, Ανδρέα Λοβέρδου και Γιώργου Κουτρουμάνη. Όσον αφορά τώρα στον πρώην Πρωθυπουργό κύριο Πικραμένο, η υπόθεση αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ενδεχόμενες πολιτικές ευθύνες κατά τη διάρκεια της θητείας του. Ενώ τις δικές τους απαντήσεις έδωσαν όλοι οι πολιτικοί, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Πώς όμως ξεκίνησε τώρα η συγκεκριμένη έρευνα? Η εμπλοκή των Αμερικανικών αρχών προέκυψε έπειτα από προσφυγή καταγγελία του δικηγορικού γραφείου του Παύλου Σαράκη κατά της Novartis International για αθέμητες πρακτικές της εταιρείας και παραβίαση του Ομοσπονδιακού Νόμου στην Ελλάδα. Τον Δεκέμβριο του 2016, όταν τρεις μάρτυρες, υψηλόβαθμοι υπάλληλοι της εταιρείας, συνοδευόμενοι από τον δικηγόρο Παύλο Σαράκη, έφτασαν στην Ουάσιγκτον και προέβησαν σε αποκαλύψεις για το πάρτι που είχαν στήσει κρατικοί αξιωματούχοι και στελέχη της Νοβάρτης. Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρέθηκαν οι ανατιμολογήσεις των φαρμάκων της εταιρείας στην Ελλάδα, οι οποίες επηρέαζαν την τιμή των συσκευασμάτων και σε άλλα κράτη της Ευρώπης, αφού η χώρα μας αποτελεί σημείο αναφοράς. Τον Αύγουστο του 2016, το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τους μάρτυρες είχε καταθέσει σχετική αναφορά και στην Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς των ΗΠΑ. Τα στελέχη της εταιρείας κατέθεσαν στις Αμερικανικές αρχές εκατοντάδες έγγραφα που αποκαλύπτουν καταβολές χρηματικών ποσών τόσο σε ιδιώτες γιατρούς όσο και σε γιατρούς που εργάζονταν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Συνολικά θα λέγαμε πάνω από 4.000, με στόχο τη λήψη ευνοϊκών αποφάσεων για την εταιρεία και τη συνταγογράφηση των φαρμάκων της. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η παράλληλη έρευνα του FBI
δείχνοντας ότι οι Αμερικανοί μετά το dieselgate της Volkswagen έστρεφαν πλέον σε κεραίες τους και προς φαρμακευτικούς κολοσσούς που πρωταγωνιστούν στην αγορά φαρμάκου. Άρχισαν λοιπόν να ανοίγουν λογαριασμούς εμπλεκομένων, να αναλύουν στοιχεία και να καλούν μάρτυρες ζητώντας τη συνδρομή της χώρας μας. Στο μικροσκόπιο λοιπόν των Αμερικανικών υπηρεσιών έχουν μπει και δύο βίντεο. Το ένα βίντεο έχει σχέση με μια εκδήλωση που είχε γίνει στο αμφιθέατρο της Νοβάρτης στις 27 Απριλίου του 2012, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές της 6ης Μαΐου. Στο δεύτερο βίντεο, ο αντιπρόεδρος της Νοβάρτης, κύριος Φρουζής, εξηγούσε στα στελέχη της την κερδοφόρα θέση της εταιρείας και τους ζητούσε να μην γνωστοποιούν προς τα έξω την επιτυχία. Τον Ιανουάριο τώρα του 2017, οι εισαγγελείς διαφθοράς εισέβαλαν στα γραφεία της εταιρείας και κατάσχεσαν έγγραφα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, διαπιστώνοντας πως η Νοβάρτης είχε στήσει έναν πολύπλοκο μηχανισμό. Σε αυτόν συμμετείχαν γιατροί, διοικήσεις νοσοκομείων, εκδότες και δημοσιογράφοι. Οι στόχοι του μηχανισμού ήταν δύο. Οι συντεκογραφήσεις των φαρμάκων της Νοβάρτης, καθώς και οι αυξήσεις τιμών ορισμένων σκευασμάτων που πρωτοκυκλοφορούσαν στην Ελλάδα και αποτελούσαν κριτήριο για τη διαμόρφωση τιμών και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα, δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο το οποίο επεκτείνεται διακρατικά και ότι επηρεάζει και όχι μόνο εμάς αλλά και, και άλλα κράτη. Έτσι, Δήμητρα. Εννοείται αυτό και μια υπόθεση που άνοιξε και δεν ξέρουμε φυσικά πότε θα κλείσει. Ωραία, πάμε τότε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε πάλι με νέες ειδήσεις, τόσο Ελλάδος όσο και εξωτερικού. Επανήλθαμε μετά από αυτό το διάλειμμα που κάναμε για το διαφημιστικό διάλειμμα και με τη μουσική του Bon Jovi. Ας επανέλθουμε λιγάκι στα θέματα τώρα, τα ειδησιογραφικά θέματα που μας απασχολούν. Είναι ένα ζήτημα πλέον που αφορά τους υπερήλικες, το συγκεκριμένο, Δήμητρα, τα κριτήρια λήψης του νέου επιδόματος του ΟΓΑ. Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων ΟΓΑ όρισε και δημοσίευσε τα κριτήρια για την χορήγηση του νέου επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλισης των υπερηλίκων. Αναλυτικότερα, τα κριτήρια αφορούν στο ότι πρέπει να πληρούν το 67ο έτος της ηλικίας τους, δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλισης των υπερηλίκων. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι οφείλουν να διαμένουν μόνιμα οι υπερήλικες, τους οποίους αναφέρεται το συγκεκριμένο επίδομα, και μόνιμα και νόμιμα αντίστοιχα στην Ελλάδα επί 15 χρόνια συνεχόμενα, και μάλιστα αυτό αφορά πριν την υποβολή της αίτησης για τη λήψη του επιδόματος ή 15 έτη μεταξύ του 17ου και 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα 10 συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής. Τέταρτο χαρακτηριστικό και κριτήριο που χρειάζονται είναι ότι το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται πλήρες ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε όσους πληρούν αρθριστικά τα κριτήρια και έχουν συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον 35 πλήρη έτη διαμονής και μειωμένα κατά το 1/35 για κάθε ένα έτος που υπολείπεται των 35 ετών. Και πέμπτο, πολύ σημαντικό, είναι ότι το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους, δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ. Και επίσης, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.640 ευρώ. Είναι κάποια ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Εξαιρούνται επίσης, εξαιρούνται της παροχής οι μοναχοί που μένουν σε ιερές μονές και συντηρούνται από αυτές, και εξαιρούνται και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και αυτοί που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Στο εισόδημα δεν υπολογίζονται οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με
αναπηρίες λόγω της αναπηρίας τους. Δεύτερον, το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Το επίδομα ανεργίας, η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολιογραφική πράξη ή ιδιωτικό έγγραφο. Οπότε είναι κάποια βασικά στοιχεία τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν αντίστοιχα σε ιδρυνητικούς ιστοτόπους για να τα ψάξουν αναλυτικότερα και να δουν κάποια πράγματα. Το θέμα είναι ότι αποκλείονται κάποιες ομάδες ανθρώπων, επίσης αφορούν συγκεκριμένα όρια ηλικίας και συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, άρα πρέπει αφορά μια μερίδα συγκεκριμένη. Όλα τα κριτήρια αναλυτικά μπορούν να τα δουν και μέσω διαδικτύου. Αυτό ακριβώς. Και επίσης, όπως είπες και εσύ, το επίδομα θα λαμβάνουν οι ανασφάλιστοι περίηλικες, αλλά επίσης και σε όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης θα το παίρνουν, εφόσον βέβαια πληρούν τα συμφωνηθέντα χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να δουν αναλυτικά στις πλατφόρμες του διαδικτύου. Ακριβώς. Θα πρέπει να τρέξουν για τα περισσότερα περαιτέρω στοιχεία. Και τώρα θα περάσουμε σε κάποιους τίτλους ειδήσεων που συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες και για μια απεργία που αναμένεται να γίνει. Συγκεκριμένα, στη Λάρισα αποχώρησαν οι αγρότες από τον μπλόκο του Πλατήκαμπου. Σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε άλλες μορφές κινητοποιήσεων που θα κορυφωθούν με τη συμμετοχή των αγροτών στο εορτασμό του Κιλελέρ στις 11 Μαρτίου. 24ωρη πανελλαδική απεργία σχολικών καθαριστριών και καθαριστών στις 12 Φεβρουαρίου. Με απόφαση της διοίκησής της, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος πραγματοποιεί τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 24ωρη πανελλαδική απεργία στην καθαριότητα των δημοσίων σχολείων από κοινού με όλα τα σωματεία μέλη της που δραστηριοποιούνται και έχουν μέλη στον κλάδο. Επίσης, πλαστικές σακούλες. Μεγάλη μείωση χρήσης τους διαπιστώνεται από το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, το οποίο διαπιστώνει μεγάλη μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας από τον πρώτο κιόλας μήνα εφαρμογής του νέου μέτρου της κυβέρνησης. Τα αριθμητικά στοιχεία που συλλέχθηκαν αφορούν τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ενώ υπάρχουν και εκτιμήσεις σχετικά με την κατάσταση στα υπόλοιπα σημεία πώλησης. Τα στοιχεία καταγράφουν κυρίως τον Ιανουάριο 2018 μία μείωση από 75% έως 80% στη χρήση της πλαστικής σακούλας ελαφρού βάρους σε σχέση με τον Ιανουάριο 2017. Τα στοιχεία καταγράφουν αύξηση στις πωλήσεις τσαντών πολλαπλών χρήσεων άνω του 5.000%. Ωραία. Βλέπουμε ότι ο κόσμος, από τη στιγμή που εφαρμόστηκε και ο νόμος, άρχισαν πλέον τη χρήση των πολλαπλών σακουλών. Ακριβώς, ακριβώς. Πάμε λίγο σε αυτό το σημείο να συνδεθούμε με το... Θα συνδεθούμε με την Αλεξανδρούπολη ακριβώς. Και συγκεκριμένα με τη δημοσιογράφου Μαρίνα Κονδύλη για τα νέα της Θράκης. Καλησπέρα, κυρία Κονδύλη. Γεια σας από τη συνευχισμένη Αλεξανδρούπολη. Σήμερα ο καιρός είναι αρκετά κρύος, η θερμοκρασία είναι χαμηλή. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε κανονικά στους ρυθμούς μας και τώρα θα σας μεταφέρω τις ειδήσεις από την Αλεξανδρούπολη, από τον Εύρο, από τη Θράκη γενικότερα, οι σημαντικότερες ειδήσεις των τελευταίων ημερών. Θα ξεκινήσουμε με την είδηση της επίσκεψης του Πάνου Καμένου σήμερα στον Εύρο και πιο συγκεκριμένα στο Μεγάλο Δέριο και στο Πίθιο. Την είδηση αυτή τη μεταφέρουμε βέβαια με μεγάλη επιφύλαξη, γιατί εκτός το ότι η όλη η επίσκεψη κρύβεται με άκρα μυστικότητα, το λέμε το κρύβεται γιατί μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν υπήρχαν πληροφορίες, ακόμη και τώρα δηλαδή όσα σας μεταφέρω είναι με πάσα επιφύλαξη. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι ο κύριος Καμένος ήρθε με ελικόπτερο, πήγε στις περιοχές του Μεγάλου Δερίου και του Πιθίου, εγκαινίασε ένα σχολείο και μετέβη σε στρατιωτικό φυλάκιο και όλα αυτά και σύμφωνα με πληροφορίες και όλες του armyvoice.gr θα διανυκτερεύσει και σε καλύβα στο Δέλτα του Εύρου. Δεν είναι τίποτα σίγουρο, επαναλαμβάνω, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε ούτε οπτικοακουστικό υλικό. Το πρόγραμμά του είναι, όπως σας είπα, υπό άκρα μυστικότητα και μετακινείται με το δικό του το πρόγραμμα, το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς τις ώρες, τι και πώς. Αυτά, όπως σας είπα, αφορούν την επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμένου εδώ στον Εύρο. Από εκεί και πέρα έχουμε μια άλλη ευχάριστη για εμάς είδηση, καθότι από το Μάιο σπάει το ολιγοπόλιο αεροπορικών εταιριών που υπήρχε στην Αλεξανδρούπολη και μια νέα εταιρεία ξεκινά δρομολόγια Αλεξανδρούπολη-Αθήνα από τον προσεχή Μάιο, κάτι που σημαίνει ότι οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης και οι πολίτες των Αθηνών φυσικά και όσοι ταξιδεύουν με αυτές τις πτήσεις θα έχουν την επιλογή, ακόμα μια επιλογή μάλλον, να διαλέξουν ώρες για να ταξιδέψουν ή και άλλες
καλύτερες ίσως τιμές. Όπως και να έχει, όταν υπάρχουν πολλές επιλογές, υπάρχει και καλύτερη ευκαιρία στο να δεις τι σου ταιριάζει και στο πρόγραμμά σου και στα οικονομικά σου. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα έχουμε φυσικά διάφορες καρναβαλικές εκδηλώσεις. Έχουν ξεκινήσει εδώ στους Δήμους του Εύρου, στο Δήμο Ρεσιάδας, στο Δήμο Δημοτήχου, στη Δημοτική Ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Αύριο κιόλας είναι Τσικνοπέμπτη, έχουν προγραμματιστεί διάφορες όμορφες εκδηλώσεις. Μάλιστα στον Δήμο Δημοτήχου θα δίνουν στους πολίτες Δήμου και του Κέντρου Πολιτισμού δωρεάν λουκάνικα και κρασί. Θα διασκεδάσουν λοιπόν, θα τσικνήσουν, θα φάν, θα χορέψουν. Από εκεί και πέρα έχουμε και διάφορες καταγγελίες, πάμε στα πιο σοβαρά, από τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης σχετικά με ατασταλίες και παρανομίες που γίνονταν από το 2002 μέχρι το 2016 με τα ασανσέρ του νοσοκομείου. Βγήκε λοιπόν ο κύριος Δημήτρης Αδαμίδης, τα κατήγγειλε όλα αυτά κανονικά με γραπτά στοιχεία και αποδείξεις για διάφορες τέλος πάντων ατασταλίες που γίνονταν και φυσικά υπήρξαν και αντιδράσεις και αυτός από τον προηγούμενο διοικητή του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Νικό Ραπτόπουλο, όσο υπάρχουν και αντιδράσεις επίσης και από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Λένε και αυτή τη δική τους εκδοχή. Τώρα το που βρίσκεται η αλήθεια, αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Αυτές ουσιαστικά ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις εδώ από τον Εύρο, από την Αλεξανδρούπολη, από τη Θράκη. Ακούγονται γενικώς διάφορα. Υπήρξαν άλλωστε και οι αντιδράσεις εδώ, οι πρώτες αντιδράσεις των πολιτών και από το μεγάλο συλλαλητήριο που έγινε την Κυριακή στο Σύνταγμα στην Αθήνα. Υπήρχαν και από εδώ λίγοι πολίτες που κατέβηκαν, συμμετείχαν για το μακεδονικό ζήτημα. Όλα αυτά λοιπόν καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες εδώ στην περιοχή μας. Κυρία Κονδύλη, σχετικά με την επίσκεψη του κύριου Καμένου στην, ναι, όπως είπατε, θεωρείτε αφού ολοκληρωθεί θα προβεί σε κάποια δήλωση σχετικά με αυτό? Έχουμε την αίσθηση ότι ο κύριος Καμένος έρχεται, επισκέπτεται και φεύγει. Γι' αυτό σας είπα την όλα υποάκρα μυστικότητα και οι πληροφορίες είναι με το σταγονόμετρο. Δεν νομίζουμε ότι θα κάνει κάποια δήλωση ακόμα και αν κάνει θα βγει στο φως δημοσιότητας πολύ αργότερα χρονικά. Μάλιστα, καταλάβαμε. Ναι, ναι. Ωραία, κάποιο άλλο νέο δεν μας έχετε από τη Θράκη? Αυτά είναι τα πιο σημαντικά, αυτά που καταφέραμε να ερανίσουμε. Μέχρι και την άλλη εβδομάδα είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Αναμένουμε λοιπόν. Να είστε καλά, καλώς σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αυτά τα νέα και από τη Θράκη. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, να αναφέρουμε εμείς λιγάκι ότι το τελευταίο, η τελευταία είδηση που ανέφερε για τα ασανσέρ, όπως χαρακτηριστικά είπε η δημοσιογράφος, πρόκειται για ένα σκάνδαλο, έτσι, που υπάρχει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και είναι πάρα πολύ έντονη η δράση του. Ιδίως στον χώρο της της βόρειο-ανατολικής Ελλάδας. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο αφορά την Αλεξανδρούπολη κυρίως και υπάρχει σωρία παρανομιών, Δήμητρα, από το 2002 έως το 2016 χαρακτηριστικά. Και μάλιστα θα λέγαμε ότι είναι άκρος διαφωτιστικό το πόρισμα της ΕΔΕ που διεξήχθη με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σχετικά με την αλήθεια για τα ασανσέρ του νοσοκομείου, του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης αποκαλύπτει σωρία παρανομιών σε βάρος του νοσοκομείου. Οπότε γενικά υπάρχει ένα σκάνδαλο από πίσω που μπορεί να ακούγεται αρκετά επιφανειακό, δεν είναι ωστόσο στη βάση του. Και αναμένεται να εξηχνιεθεί, να λυθεί ακριβώς, το ζήτημα, το πρόβλημα μάλλον αυτό. Και τώρα θα αφήσουμε λίγο τις ειδήσεις του εσωτερικού, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε. Ακριβώς. Και θα πάμε στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στις Μαλβίδες, όπου η χώρα βρίσκεται σε έκτακτη ανάγκη. Δηλαδή, τι εννοούμε με αυτό, τι ακριβώς συνέβη? Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των Μαλβίδων, Αμπντάλα Γιαμίν, κήρυξε τις Μαλβίδες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τις επόμενες 2 εβδομάδες και αμέσως μετά οι δυνάμεις ασφαλείας εισέβαλαν στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας ένδειξη ότι η κρίση με αφορμή τη φυλάξη του πρώην Προέδρου κορυφώνεται.
Ο Γιαμίν κυβερνά τις Μαλβίδες, να πούμε, το 2013. Αλλά δέχεται όλο ένα και περισσότερες πιέσεις, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και από την Αμερική και την Ινδία, να απαλλάξει τον πρώην πρόεδρο Μοχάμεντ Νασίντ και 8 αντιπολιτευόμενους πολιτικούς που κρατούνται σε φυλακές, καταδικασμένοι για τρομοκρατία, διαφθορά, κατάχρηση και προδοσία. Ο Νασίτ, που έχει λάβει πολιτικό άσυλο από τη Βρετανία, καταδικάστηκε το 2015 σε κάθειρξη 13 ετών. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι και οι νέοι πολιτικοί θα πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι. Όμως ο πρόεδρος αψήφισε αυτή την απόφαση και αντιθέτως κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για 15 ημέρες. Ο πρόεδρος υποχρεώθηκε να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του κινδύνου για την εθνική ασφάλεια. Η υλοποίηση της απόφασης του ανωτάτου δικαστηρίου στην παρούσα μορφή της είναι ασύμβατη με τη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας, δήλωσε ένας εκπρόσωπος του τύπου της Προεδρίας. Σύμφωνα με την Προεδρία, η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου παρεμποδίζει τη λειτουργία της κυβέρνησης. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 80χρονο Μαμούν Αμπντούλ Γκαγιούμ, τον πρώην πρόεδρο των Μαλβίδων, ο οποίος ανέφερε ένας εκπρόσωπός του και επιβεβαίωσε η κόρη του. Ο γιος του Φαρίς, να πούμε, είναι μεταξύ των 8 βουλευτών της αντιπολίτευσης που παραμένουν στη φυλακή. Πολλές χώρες, όπως η Κίνα, η Αμερική και η Ινδία, έχουν εκδώσει ταξιδιωτικές οδηγίες για τις Μαλβίδες, μια χώρα 400.000 κατοίκων στον Ινδικό ωκεανό, που είναι γνωστή, όπως όλοι γνωρίζουμε, ως ταξιδιωτικός παράδεισος για τους τουρίστες. Με την κατάσταση λοιπόν έκτακτης ανάγκης, ενισχύονται οι ήδη διευρυμένες εξουσίες των δυνάμεων ασφαλείας σε ό,τι αφορά τη σύλληψη και την κράτηση υπόπτων. Ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει το κοινοβούλιο μέσα σε διάστημα 2 ημερών, αν αποφασίσει να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όμως οι αρχές έχουν αναστείλει τη λειτουργία του κοινοβουλίου επαόριστον. Την περασμένη Πέμπτη, το ανώτατο δικαστήριο διέταξε επίσης την αποκατάσταση 12 βουλευτών που καθαιρέθηκαν από το αξίωμά τους επειδή αποστάτησαν από το κόμμα του Γιαμίν. Θεωρητικά, η απόφαση αυτή επιτρέπει στην αντιπολίτευση να ανακτήσει την πλειοψηφία στο 85ο μελέσεις κοινοβούλιο και να ανατρέψει την κυβέρνηση και τον πρόεδρο. Ο βουλευτής της αντιπολίτευσης, Εύα Αμπτάλα, δήλωσε ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης δείχνει πως το καθεστώς βρίσκεται υπό πίεση. Είναι μια πράξη απελπισίας. Δείχνει ότι τα έχασε όλα ο Αμπτάλα Γιαμίν. Την εμπιστοσύνη του λαού, του κοινοβουλίου, των άλλων θεσμών και των δικαστηρίων, ανέφερε μέσω του Twitter. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν την κυβέρνηση να σεβαστεί τους δημοκρατικούς θεσμούς. Η κυβέρνηση και ο στρατός πρέπει να σεβαστούν το δίκαιο, την ελευθερία της έκφρασης και τους δημοκρατικούς θεσμούς. Ο κόσμος σας βλέπει, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου. Ναι, Δήμητρα, να πούμε δηλαδή ότι πάλι ποτέ, το πάλι ποτέ είναι τροπικό νησί, το τροπικό μέρος για πολλούς, περνάει άλλη κρίση, άλλου τύπου κρίση, έτσι, πλέον. Οπότε σε μια πενέργεια κατάσταση θα λέγαμε ότι βρίσκεται. Ακριβώς. Και για τις επόμενες 2 εβδομάδες όπως κηρύχθηκε. Γιατί εμείς βλέπουμε τη μία μεριά, αλλά υπάρχει μια σοβαρότερη πλευρά του ζητήματος, η οποία είναι κυβερνητική και μάλιστα υπάρχει διαταραχή κυβερνητικών εκπροσώπων. Να πάμε λιγάκι στο Παρίσι αυτή τη στιγμή και να πούμε το γεγονός, να αναφέρουμε ότι λόγω χθεσινής χιονόπτωσης δημιουργήθηκε τεράστιο θέμα σε πολλά σημεία της πόλης, καθώς, όπως γνωρίζουμε πολύ χαρακτηριστικά, ο πύργος του Άιφελ είχε κλείσει. Και επίσης, χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα σε κέντρα υποδοχής, σταθμούς ή αεροδρόμια στην περιοχή του Παρισιού, ενώ 1.500 έως 2.000 άνθρωποι έμειναν όλη τη νύχτα εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους στην Εθνική Οδό 118 εξαιτίας των σφοδρών χιονοπτώσεων που παρέλυσαν τις συγκοινωνίες, ιδιαίτερα στην Ile-de-France, ανακοίνωσε σήμερα. Χαρακτηριστικά η αστυνομία της γαλλικής πρωτεύουσας. Ένα παχύ στρώμα χιονιού κάλυπτε το πρωί της χιονισμένης μέρας στα πεζοδρόμια του Παρισιού και της ευρύτερης περιοχής. Η γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων SNCF συνέστησε στους πολίτες να αναβάλουν τις μετακινήσεις τους, ενώ οι αρχές του Παρισιού ζητούσαν από τους πολίτες να μην χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού των ανθρώπων που πέρασαν όλη τη νύχτα στα αυτοκίνητά τους στην οδό 118 στο νοτιοδυτικό τμήμα του Παρισιού συνεχιζόταν μέχρι το πρωί της επομένης μέρας, πρόσθεσε η αστυνομία του Παρισιού σε ανακοίνωσή της. Και μάλιστα έχουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις ανθρώπων που είχαν μείνει εγκλωβισμένοι στο χιόνι για αρκετές ώρες και είχε δημιουργήσει αυτό τεράστια κυκλοφορικά ζητήματα σε όλο το κέντρο του Παρισιού, να πούμε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, το γεγονός ότι επηρέασε και πολλά δημόσια κτίρια τα οποία βρίσκονταν υπό
επισκεψιμότητα, σε διάρκεια επισκεψιμότητας από πάρα πολλούς χιλιάδες τουρίστες, αναγκάστηκαν να παραμείνουν κλειστά καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Για λόγους προστασίας όλα αυτά γίνονται, ακριβώς, έτσι. Στην ουσία εκένωση των κτηρίων ήταν το όλο ζήτημα, γιατί αλλιώς θα τηθόταν σε κίνδυνο η κατάσταση της υγείας. Παρόλο τα όλα θέματα που ανέφερες ότι συμβαίνουν τώρα στο Παρίσι, το θετικό θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι δεν υπήρχαν θύματα λόγω της χιονόπτωσης και πιο σοβαρές ζημιές. Ακριβώς. Δεν είχαμε τέτοιου είδους ζητήματα, υλικές απώλειες δηλαδή, αλλά παρόλα αυτά είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία των ανθρώπων που έμειναν εγκλωβισμένοι. Να πούμε επίσης ότι εξαιτίας των μετεωρολογικών συνθήκων, ο πύργος του Άιφελ, όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, έκλεισε για όλους τους επισκέπτες, ενώ το Παρίσι και τα γυροπροάστια του είχαν τεθεί υπό την γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία σε πορτοκαλί επιφυλακή, όπως χαρακτηριστικά το αναφέρουν τα δίκτυα, τα γαλλικά δίκτυα. Η εταιρεία εκμετάλλευσης του πύργου του Άιφελ, ο οποίος υποδέχθηκε το 2017 περισσότερους από 6 εκατομμύρια επισκέπτες, κάλεσε το ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της κατάστασης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η έφοδος του χειμώνα εντάχθηκε σήμερα στη Γαλλία, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, με χιόνι και παγετό στις πεδιάδες και θερμοκρασίες υπό του μηδέν. Οπότε είναι κάτι το οποίο συντάραξε πάρα πολύ. Αμέτρητα tweets, αμέτρητες κοινοποιήσεις από όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε ήταν ένα θέμα το οποίο δεν άφησε κανέναν ασχολίαστο και κανέναν αδιάφορο. Έτσι. Και συνεχίζονται οι άσχημες καιρικές συνθήκες. Ακριβώς. Έχουμε κάτι νεότερο. Θα πάμε τώρα λίγο στο Ιράκ. Και συγκεκριμένα σε μία είδηση ότι η Βαγδάτη δημοσίευσε ένα νέο κατάλογο με καταζητούμενους τρομοκράτες. Πιο συγκεκριμένα, οι Ιρακινές αρχές δημοσίευσαν ένα νέο κατάλογο με ηγετικά στελέχη τρομοκρατικών οργανώσεων που καταζητούνται διεθνώς. Ενώ στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το όνομα του αρχηγού της οργάνωσης του Ισλαμικού κράτους και 5 υπηκόων αραβικών χωρών. Και πιο συγκεκριμένα την Κυριακή, η Βαγδάτη είχε δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα 60 προσώπων που κατηγορούνται ότι είναι μέλη του αυτοποκαλούμενου Ισλαμικού κράτους, της Αλ-Κάιντα ή του κόμματος Μπαθ του Σαντάμ Χουσέιν. Σε εκείνο τον κατάλογο, αντίγραφο το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου, συμπεριλαμβανόταν μεταξύ άλλων και το όνομα της κόρης του Σαντάμ Χουσέιν Ραγκάτ, η οποία διαμένει στην Ιορδανία. Στον κατάλογο που δημοσιοποιήθηκε, ο επικεφαλής του Ισλαμικού κράτους εμφανίζεται με το πραγματικό του όνομα. Και επίσης, στη λίστα συμπεριλαμβάνεται το όνομα του υπαρχηγού Abdel Rahman Al-Kanduli, γνωστού με το όνομα Abu Ala Al-Fari, αλλά και 7 Ιρακινών πολιτών από διάφορες πόλεις της χώρας. Μεταξύ των ξένων μαχητών βρίσκονται 2 Σαουδάραβες, ένας Ιορδανός, ένας Ιεμενίτης και ένας υπήκοος Κατάρ, που είναι μέλη της οργάνωσης του Ισλαμικού κράτους και της Αλ-Κάιντα, ενώ ορισμένοι από αυτούς χρηματοδοτούν αυτές τις οργανώσεις. Τα πρόσωπα αυτά είναι πιο επικίνδυνα σε σχέση με εκείνα που είχαν ενταχθεί στον πρώτο κατάλογο, ο οποίος δημοσιεύτηκε την Κυριακή, και καταζητούνται διεθνώς, ενώ οι άλλοι καταζητούνται από την Ιρακινή δικαιοσύνη, είπε συγκεκριμένα στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας. Να πούμε λιγάκι τώρα, λίγο πριν κλείσουμε το ιδιοσιογραφικό μας δελτίο του εξωτερικού όσον αφορά τα πράγματα του εξωτερικού, ότι έχουμε και το μεγάλο συνασπισμό στη Γερμανία, Δήμητρα. Πάρα πολύ έντονη αντίδραση και έντονη κινητικότητα από τα κυβερνώντα κόμματα εκεί. Σε συμφωνία για την συγκρότηση κυβέρνησης μεγάλου συνασπισμού στη Γερμανία, κατέληξαν την Τετάρτη η συντηρητική της Άγγελα Μέρκελ, οι χριστιανοκοινωνιστές και οι σοσιαλδημοκράτες, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Σε ό,τι αφορά το μοίρασμα των Υπουργείων, πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters επιβεβαιώνει την πλατφόρμα ότι οι σοσιαλδημοκράτες αναλαμβάνουν τα Υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Περιβάλλοντος, Οικογένειας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σύμφωνα μάλιστα με το γερμανικό πρακτορείο Ειδήσεων, ο Υπουργός Οικονομικών στη νέα κυβέρνηση συνασπισμού αναλαμβάνει ο σοσιαλδημοκράτης δήμαρχος του Αμβούργου, Όλαφ Σόλτς, ενώ ο Μάρτιν Σούλτς είναι ο νέος Υπουργός Εξωτερικών. Το S5 τάσεται υπέρ της αύξησης των δαπανών εις βάρος της λιτότητας και η τοποθέτησή του σημαίνει την απομάκρυνση από τη σφιχτή δημοσιονομική πολιτική του προκατόχου του Wolfgang Schäuble, όπως σχολιάζεται από το Reuters. Οι χριστιανοδημοκράτες της Άγγελα Μέρκελ θα αναλάβουν το χαρτοφυλάκιο στα Υπουργεία
οικονομίας, υγείας, ενέργειας, αγροτικής οικονομίας και άμυνας και σύμφωνα με τις ίδιες πλατφόρμες οι βαβαροί χριστιανοκοινωνιστές θα αναλάβουν το νέο αναβαθμισμένο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο σύμφωνα με την Bild αναμένεται να αναλάβει ο ίδιος αρχηγός του κόμματος και απερχόμενος πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Horst Seehofer. Οπότε βλέπουμε πλέον μια τεράστια ανακατανομή των Υπουργείων, τεράστια ανακατανομή στο κυβερνητικό χώρο και τους εκπροσώπους αντίστοιχα των κομμάτων στη Γερμανία. Πλέον έχουμε συνασπισμό κομμάτων, κάτι τελείως διαφορετικό. Υπάρχει, όπως τα λέγαμε στα ελληνικά δεδομένα, πλέον υπάρχει τριπλή συμμετοχή κομματική, κυβερνητική συμμετοχή στη Γερμανία και θα δούμε πώς θα κυλήσει όλη η διαδικασία. Με το νέο συνασπισμό. Ακριβώς. Τώρα νομίζω πως ήρθε η ώρα να κλείσουμε την εκπομπή. Φτάσαμε στο τέλος, καθώς το ρολόι αρχίζει και δείχνει προς 4. Ακριβώς. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη, 3 με 4. Πάλι εδώ, στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Από εμάς, τη Δήμητρα και τη Γιώτα, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Καλό απόγευμα. Γεια σας.